Νωρίς το πρωί κόμμα της ζωής για ένα νεαρό παλικάρι ηλικίας 21 ετών από το κόσμο της Κομωτινής. Την έντονη δυσαρέσκειά του για τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο εξέφρασαν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων και των συνδέσμων βιομηχανιών βιοτεχνών ομολοδόπης χθες στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε. Μνήμες και θαύματα για την Αγία Μαρίνα στη Ροδόπη. Μουσείο το οποίο θα ονομάσεται Μέλαθρον Υπέρβασης δημιουργείται στην αρχαία Ολυμπία για τα άτομα με γενετικά προβλήματα τα οποία θα συμμετέχουν ή συμμετείχαν στην Παραολυμπιάδα. Η μνήμη που χάνεται, η μνήμη που απουσιάζει, που αφαιρείται και συνάμα θωρακίζεται μέσα στην ιστορία, παρουσιάστηκε σήμερα διαστόματος του Νίκου Πανδρέου στην Καβάλα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Με μια δυσάρεστη είδηση θα ξεκινήσουμε τα απόψινό μας δελτίο, αφού τα τροχαία δίνουν και παίρνουν, ιδιαίτερα στην καρδιά του καλοκαιριού, δυστυχώς, με θανατηφόρα τροχαία πολλά περισσότερα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αυτό το μήνα. Έτσι, νωρίς το πρωί, κόπηκε το νήμα της ζωής για ένα νεαρό παλικάρι ηλικίας 21 χρόνων από το κόσμο του Κοσμίου. Η ώρα ήταν 7 και 5 περίπου το πρωί, όταν ο νεαρός στρατιώτης Γιώργος Γυαλής έφυγε από το Κόσμιο με κατεύθυνση στην Κομωτινή. Το μηχανάκι δυστυχώς που οδηγούσε συγκρούστηκε με τοπικά με λεωφορείο του ΚΤΕΛ, στο ύψος της γέφυρας του Τρεροχήμαρου, εκεί που υπάρχει πραγματικά πρόβλημα. Σήμερα στις 7 και 5 στο 4ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κομωτινής Ξυλαγανής, ο Γιώργος Γυαλής του Αναστάσιου, ετών 21, στρατιώτης, κάτοικος Κοσμίου, συγκρούστηκε με τοπικά με το μηχανάκι που οδηγούσε με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κομωτινής με πινακίδες ΚΕ7035, με αποτέλεσμα ο Γυαλής να τραυματιστεί θανάσιμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανόν το τροχαίο ατύχημα να οφείλεται στην κακή κατασκευή του συγκεκριμένου δρόμου και ιδιαίτερα της γέφυρας του Τρελοχήμαρου. Άλλο ένα θανατηφόρο ατύχημα προστέθηκε στα πολλά των τελευταίων ημερών για τον ομό Ροδόπης, πράγμα που αποδεικνύει ότι τα μέτρα της τροχέας απέτυχαν με την πρόληψη ατυχημάτων. Δρόμοι που έπρεπε να υπάρχουν παρεμβάσεις τεχνικών υπηρεσιών, όπως ο δρόμος Κοσμίου και ιδιαίτερα μπροστά στο ραδιοφωνικό σταθμό και τη γέφυρα Κοσμίου, επιτηρούνται, ενώ η τροχέα ακολουθεί το σύστημα του κοψίματος κλίσεων, δίνει την επιτήρηση επικίνδυνων δρόμων και επιλέγει δρόμους δευτερεύουσας σημασίας ή σημεία όπου είναι δυνατόν να επιφέρουν πολλά έσοδα. Όπως το δρόμο πίσω από το Κικίδιο που προσφέρεται για ζώνες ασφαλείας και τον δρόμο κάτω από τη διάβαση τρένων προς Ξάνθη και την οδόν Εθνάρχου Μακαρίου που προσφέρονται για κλίσεις ταχύτητας. Οι δήμαρχοι της Ροδόπης έκαναν ήδη παραστάσεις στον διοικητή της αστυνομίας μεταφέροντας την αγανάκτηση των δημοτών οι οποίοι λαμβάνουν κλίσεις για ζώνες ακόμη και μέσα σε χωματόδρομους πηγαίνοντας για τα χωράφια τους. Η ήδη αγανάκτηση μεταφέρεται από τηλεθεατές και στο κανάλι μας γιατί αρκετές τροχέας είναι προκλητικές, δημιουργώντας τα δίκαια παράπονα για τις υπερβάσεις που γίνονται. Αρκετοί αγανακτισμένοι οδηγοί κάνουν λόγο για προσφυγή στην Εισαγγελική Αρχή προκειμένου να ζητήσουν προστασία. Πραγματικά απαράδεκτη κατάσταση στο επαρχιακό δίκτυο. Ο νομάρχης Ροδόπης, ο κύριος Άρης Γιαννακίδης, δεσμεύτηκε και ξέρουμε ότι είναι ευαισθητοποιημένος. Δεσμεύτηκε να επουλώσει όλες τις τρύπες τουλάχιστον που υπάρχουν σε όλους τους δρόμους του επαρχιακού δικτύου, όπως στο δρόμο του οικισμού του Κοσμίου που είναι απαράδεκτος. Για τον οικισμό του Δήμου του Νέου Σιδηροχωρίου ο δρόμος είναι επίσης απαράδεκτος. Για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, για να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα. Την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο εξέφρασαν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων και των συνδέσμων βιομηχανιών βιοτεχνιών νομού Ροδόπης. Η χθεσινή σύσκεψη παρουσία των προέδρων όλων των επιμελητηρίων της Θράκης έγινε με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου για τον νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος θα ισχύσει από το Σεπτέμβρη. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι η πολιτεία δίνει το στίγμα της μείωσης των ενισχύσεων των περιφερειών. Στο μεταξύ, επιμέρους σημεία της σύσκεψης αναμένεται να τεθούν αύριο υπόψη του Υφυπουργού Οικονομίας του κ. Απόστολου Φωτιάδη. Την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο εξέφρασαν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων και των συνδέσμων βιομηχανιών βιοτεχνών Θράκης μετά το τέλος σύσκεψης που είχαν χθες το βράδυ στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης. Παράλληλα, χαρακτηρίστηκε ο ισχύοντας νόμος ανενεργός που δεν έχει προσφέρει τίποτα στον τόπο, με αφορμή δε την κατάθεση του νομοσχεδίου για τον νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος θα ισχύει από το Σεπτέμβριο. Οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη εξέφρασαν την άποψη ότι η πολιτεία δίνει το στίγμα της μείωσης των ενισχύσεων των περιφερειών και δεν επιτρέπει καμία περαιτέρω αύξηση επιχορηγήσεων όπως κατ' επανάληψη έχουν ζητήσει οι φορείς. Γνωρίζετε όλοι και θα το διατυπώσω ευθαρσώς σήμερα ως ένα
σημείο το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα, ότι τα επιμελητήρια κυρίως αλλά και οι σύνδεσμοι βιομηχάνων αποτελούν τους θεσμοθετημένους γνωμοδοτικούς φορείς της πολιτείας. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα ζητήθηκε η γνώμη μας για τον αναπτυξιακό αυτόν νόμο. Ο κ. Χρυστοδουλάκης όλους τους μεγάλους φορείς, επιμελητήρια, ΣΕΒ, ΓΕΣΕ και άλλες οργανώσεις, για να τους ανακοινώσει για τις θέσεις του αναπτυξιακού νόμου, αυτές που έχουν δημοσιευτεί κυρίως στην ιστοσελίδα του Υπουργείου την περασμένη εβδομάδα. Σημειώνουμε την απουσία των φορέων της Θράκης και αυτό μας ανησυχεί. Για απέτηση κεκτημένων μίλησε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και του Επιμελητηρίου Ροδόπης Κώστας Λιούρτας, θεωρώντας τον τρόπο αυτό ως τον μόνο τρόπο παραχώρησης αυτών που δικαιούνται. Η Αθήνα δεν καταλαβαίνει από παρακάλια. Πρέπει να απαιτήσουμε και όχι να ζητιανεύουμε κάθε φορά. Κάναμε και στο παρελθόν, πραγματικά από αγάπη για αυτόν τον τόπο και από την αγωνία μας το τι θα γίνει στο μέλλον. Να έχει και σοβαρές επιχειρήσεις, αλλά και σοβαρό πλέον στελεχειακό δυναμικό. Να υπάρξει μια αντίδραση από πλευράς της Θράκης, όποια είναι αυτή η αντίδραση, θετική ή αρνητική, πάνω σε αυτά τα φερόμενα σαν κατευθύνσεις του Υπουργείου για το νέο σχέδιο αναπτυξιακού νόμου. Να λέμε ένα πράγμα πολλές φορές χάνει την αξία του. Αλλά νομίζω ότι τώρα δίνεται η ευκαιρία να επαναλάβουμε πάλι μήπως και από το κέντρο των Αθηνών αντιληφθούν ότι εδώ στη Θράκη υπάρχει ακόμη σοβαρό πρόβλημα. Αυτή η σοβαρότητα του θέματος να περάσει μέσα στην αντίληψη της κοινής γνώμης. Και γι' αυτό ακριβώς η βοήθειά σας είναι κρίσιμη και πολύτιμη. Συνεχίζουν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους κυβέρνηση αλλά και αντιπολίτευση για το νέο εκλογικό νόμο. Σχολιάζοντας μάλιστα το νέο εκλογικό νόμο, ο Μιχάλης Αθανασιάδης, επικεφαλής του Συνδυασμού Νέα Κοινωνία, επεσήμανε ότι ως στόχο έχει να αποπροσανατολίσει τον λαό από τα λάθη στα οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση. Ο γραμματέας τώρα Δημαρχιακής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Νίκος Φαγητζής, έκανε λόγο για εκλογικό νόμο κομμένο και τα μέτρα της κυβέρνησης. Πάντως, ο ισχύον εκλογικός νόμος και ολοκληρώσει τον κύκλο του, επεσήμανε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΟΚ και τέως βουλευτής Ροδόπης, κυρία Χρύσα Μανολιά. Στοιχεία που ανατρέπουν ριζικά την έως τώρα λειτουργία του πολιτικού συστήματος εμπεριέχονται στο σχέδιο του εκλογικού νόμου που πρόκειται να συζητήσει η Κυβερνητική Επιτροπή αύριο Πέμπτη. Αύξηση του ποσοστού αυτοδυναμίας και της αναλογικής ίσως και στο 85%, σπάσιμο των μεγαλύτερων περιφερειών, όριο το 3% και λίστα περιφέρειας για εκλογή 40 έως 60 βουλευτών στο τραπέζι της Κυβερνητικής Επιτροπής και του Διαλόγου. Για ένα εκλογικό νόμο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της κυβέρνησης μίλησε ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ροδόπη, Νίκος Φακυρίδης, αφού εξυπηρετεί τρεις σκοπούς. Πρώτον, την εξασφάλιση της επανεκλογής του Πασόκ. Δεύτερο, και αν όχι, να μην μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εκλογές το 2005. Και τρίτον, να εξασφαλιστεί η λειτουργία διακομματικού πολιτικού παιχνιδιού. Το ΚΚΕ από καιρό, χρόνια, παλεύει και ένα από τα αιτήματά του σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το θέμα αυτό είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής. Θα λέγαμε ότι προσπαθεί ακριβώς όπως το είπατε κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της σε δύο κατευθύνσεις. Η μια να μπορέσει να της εξασφαλίσει την εκλογή που είπα και προηγούμενα και η άλλη αν δεν μπορέσει να της εξασφαλίσει την εκλογή τουλάχιστον να μην επιτρέψει εξασφαλιστεί η εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας από την Νέα Δημοκρατία, εφόσον αυτή κερδίσει τις εκλογές, ώστε να ξαναέχουμε εκλογές το 2005, που όπως είναι γνωστό από το Σύνταγμα, εάν δεν εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας, πάμε σε εκλογές. Εάν λοιπόν ο εκλογικός νόμος δεν δώσει μεν την κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν της εξασφαλίσει τους απαραίτητους βουλευτές για την εκλογή του πρόεδρου, τότε είναι πολύ πιθανόν να πάμε σε νέες εκλογές. Έτσι σκέφτεται η κυβέρνηση. Και το τρίτο βέβαια, το πάγιο αυτό που τους το επιβάλλει η πλουτοκρατία, η κυρίαρχη στις οικονομικές δυνάμεις δηλαδή, είναι να εξασφαλιστεί πρώτα και κύρια η λειτουργία του δικοματικού παιχνιδιού. Ο εκλογικός νόμος δηλαδή πρώτα θα υπηρετεί αυτό και στη συνέχεια στους εκλογικούς στόχους
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Εχμές κατά της κυβερνήσεως, άφησε ο πρόεδρος του Συνδυασμού Νέα Κοινωνία Μιχάλης Αθανασιάδης. Αναφερόμενος στο νέο εκλογικό νόμο, ο κύριος Αθανασιάδης τόνισε πως έχει ως στόχο να αποπροσανατολίσει το λαό από τα λάθη που έχουν περιέλθει. Έπρεπε η κυβέρνηση να ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των πολιτών, επισημαίνει ο κύριος Αθανασιάδης, τονίζοντας πως δεν έχει νόημα στο τέλος της τετραετίας να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Σε ό,τι αφορά την πρόθεση για αλλαγή του εκλογικού νόμου από μέρους της κυβερνήσεως, θεωρούμε πως είναι και άκυρο το θέμα για να πάει να συζητηθεί και θεωρούμε πως με τον τρόπο τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση αυτό το θέμα φανερώνει όχι απλά την αναξιοπιστία της, αλλά πάνω απ' όλα ότι έχουν διαραγεί πλήρως οι δεσμοί εμπιστοσύνης με την ίδια την κοινωνία. Μια κυβέρνηση η οποία σέβεται τον εαυτό της, μια κυβέρνηση η οποία σέβεται τους πολίτες αυτής της χώρας, θέματα εκλογικής διαδικασίας και θέματα εκλογικού νόμου δεν τα φέρνει ποτέ στο τέλος της τετραετίας, αλλά τα φέρνει στην αρχή της τετραετίας, όπως είχε πράξει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Μητσοτάκη, τότε που ήταν για να γίνει αλλαγή του εκλογικού νόμου και η αλλαγή του εκλογικού νόμου, οι όποιες αλλαγές για την εκλογική διαδικασία έγιναν στην αρχή της τετραετίας. Από εκεί και πέρα θεωρούμε πως μια κυβέρνηση οφείλει και πρέπει να ασχοληθεί ακόμη και αυτό το διάστημα με τα μείζωνα και σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας και με τα σοβαρά προβλήματα της χώρας και δεν μπορεί να αποπροσανατολίσει την κοινωνία με παρόμοιες συμπεριφορές. Αυτό που χρειάζεται είναι να προχωρήσει σε δημιουργικές αλλαγές, να προχωρήσει σε δημιουργικές πολιτικές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα μεγάλα που υπάρχουν στην ακροτιά, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των υποδομών, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στην υγεία, τα προβλήματα στην παιδεία, τα προβλήματα με την ανεργία. Μια κυβέρνηση που επί τόσα χρόνια προσπαθεί, υποτίθεται, να λύσει αυτά τα προβλήματα και δεν κατόρθωσε να λύσει αυτά τα προβλήματα, είναι πλήρως αναξιόπιστη για να χειριστεί ακόμη και αυτό το θέμα του εκλογικού νόμου και μάλιστα λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Νομίζω λοιπόν πως η κυβέρνηση με τον τρόπο που συμπεριφέρεται φανερώνει ότι δεν έχει κάποιες τις οποίες να πιστεύει και δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο αρχών και αξιών που επίσης να πιστεύει. Το ισχύον εκλογικό σύστημα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, είπε σχολιάζοντας το νέο εκλογικό νόμο το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ξηροδόπη Χρύσα Μανολιά. Η κυρία Μανολιά επεσήμαινε ότι κανένα κόμμα δεν έχει το δικαίωμα να σταθεί απορριπτικά ή καταγγελτικά στο διάλογο. Το ισχύον εκλογικό σύστημα γίνεται αντιληπτό από όλους ότι έχει ολοκληρώσει πια τον κύκλο του, θα έλεγα. Και μάλιστα έχουν αρχίσει να δημιουργούνται παρενέργειες όχι μόνο στην πολιτική ζωή αλλά και στην κοινωνική ζωή. Πρέπει λοιπόν να οδηγηθούμε σε ένα δικαιότερο εκλογικό σύστημα και το ΠΑΣΟΚ με αίσθημα ευθύνης ακριβώς σε μια τέτοια κατεύθυνση κινείται. Μεγάλα ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη είναι το δικαίωμα να ακούγεται η φωνή περισσότερων μικρότερων κομμάτων στη Βουλή. Όπως είναι η αναλογικότερη ψήφος αλλά σε τέτοιο βαθμό που να μην δημιουργεί αστάθεια στην διακυβέρνηση της χώρας. Όπως είναι η μείωση των τεράστιων, πολλές φορές, προεκλογικών δαπανών που παρατηρούνται. Ή όπως είναι το δικαίωμα και η υποχρέωση να έχει δυνατότητα ο βουλευτής να έχει μια καλύτερη επαφή με την εκλογική του βάση. Είναι μεγάλα ζητήματα που περιμένουν απαντήσεις και λύσεις, που οι απαντήσεις και οι λύσεις αυτές μπορούν να δοθούν μόνο μέσα από ένα νέο εκλογικό νόμο. Απέναντι σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα, κανένα κόμμα δεν δικαιούται να σταθεί με μικροψυχία και με μικροπολιτική διάθεση. Κανένα κόμμα δεν έχει δικαίωμα να σταθεί απορριπτικά στο διάλογο και καταγγελτικά. Και μάλιστα, όταν έχει γίνει σαφές ότι ο νέος εκλογικός νόμος δεν θα εφαρμοστεί από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά από την μεθεπόμενη, το 2008, νομίζω ότι δεν μένουν περιθώρια υποψίας ότι εκείνο που οδηγεί στο καινούργιο εκλογικό νόμο δεν είναι μία εκλογική σκοπιμότητα. Είναι σαφές ότι αυτό που οδηγεί σε αυτό το καινούργιο εκλογικό νόμο είναι μόνο η ανάγκη για τον εξυγχρονισμό της πολιτικής ζωής αλλά και για την εμβάθυνση της δημοκρατίας. Η μνήμη που χάνεται, η μνήμη που απουσιάζει, η μνήμη που αφαιρείται ή κάποιος την απαγάει και συνάμα η ιστορία που εμπεριέχει ή θωρακίζει, θα λέγαμε καλύτερα, τη μνήμη. Γόνιμοι προβληματισμοί που διατυπώθηκαν διαστόματος του Νίκου Παπανδρέου, ο οποίος αυτή την περίοδο παρουσιάζει το τρίτο του πνευματικό παιδί, δηλαδή με απλά λόγια το τρίτο του βιβλίο και έχει τον τίτλο «Κλεπτήμων». Το τρίτο του βιβλίου έγραψε ο συγγραφέας Νίκος Παπανδρέου, γιος του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, πρωθυπουργού της Ελλάδος. Τίτλος του βιβλίου «Κλεπτομνήμων». Η παρουσίασή του έγινε χθες το βράδυ στο αναψυκτήριο Κάστρο
μέσα στο φρούριο της Παναγίας στην Καβάλα, στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης βιβλίου. Ως το τρίτο του παιδί το χαρακτήρισε ο συγγραφέας έχοντας τις πλάτες του οικογενειακή ιστορία. Που ίσως παρά ήταν, ακούγονται πάρα πολλά. Βρίσκομαι στο κάστρο ενέτη 2003, συζητώντας και ένα τρίτο βιβλίο. Στο σημείο που όταν έβαλα το πρώτο βιβλίο, τώρα κάνω μια έτσι παρενθεσούλα και θα γυρίσουμε σε αυτό, γιατί καμιά φορά παίρνω χώρα και ξεχνιέμαι. Με το πρώτο βιβλίο είχα μεγάλη ανακούφιση ψυχολογική, γιατί ήθελα πάντα να είμαι συγγραφέας και είχα κάνει όλα αυτά τα άλλα, κατά κάποιο τρόπο να ευχαριστήσω, θα έλεγα, τους γονείς, αλλά ίσως μια πίεση που στην οικογένειά μας, αν σε άλλες οικογένειες πρέπει να πάρεις το πρώτο πτυχίο, στη δικιά μας πρέπει να πάρεις και το τρίτο πτυχίο για να φτάσεις σε ένα μέσο επίπεδο. Και όπως έλεγα σε μια ομιλία που είχα πριν από δύο εβδομάδες, με καλέσαν σε ένα σχολείο αποφύτηση 17 ετών, και αν και δεν έχω τεράστια επαφή με αυτή την ηλικία, τους είπα ότι φυσικά η πίεση των γονιών μπορεί πολλές φορές να μην σας λένε τίποτα, αλλά την παίρνετε μέσα σας, χωρίς να πούνε λέξη. Και έλεγα φυσικά στην δικιά μου οικογένεια είχαμε την άμεση σύγκριση που να σου λένε ο παππούς σου ήταν πρωθυπουργός, εσύ τι θα γίνεις. Αυτό ας πούμε το μπορούμε να το καταπιείς, ήταν μεγάλος ο παππούς στα 11 τα δικά μου χρόνια. Μετά σου λέγανε ο πατέρας έγινε πρωθυπουργός, τι θα γίνει. Μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους όσους. Την Αγία Μαρίνα τίμησαν οι κάτοικοι του οικισμού του ημέρου αλλά και του οικισμού Θεσσαλονικίου. Αρκετοί πιστοί, εκατοντάδες πιστοί ήταν αυτοί που προσήρθαν στις εκκλησίες για να ανάψουν ένα κερί, εκπληρώνοντας το μικρό ή το μεγάλο του στάμα. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας πραγματοποιήθηκε χθες στην κεντρική πλατεία του Θρυλωρίου φεστιβάλ των περιοχών που εκτείνονται από τη Σινόπη έως τον Κάφκασο. Από 70 χορούς και πλέον καταγεγραμμένους περιοχών αυτών παρουσιάστηκαν χθες από τα χορευτικά συγκροτήματα Εύξηνος Πόντος Καστοριάς, Στέγη Πόντου Μιντέου και Περιχωρίου, Ποντιακός Δηλαογραφικός Σύλλογος Λευκών Πόντος, Δημοτική του Δημοτικού, Ποντιακή Νεολαία του Νομού Ροδόπης, η Τραπεζούντα, Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων Παγουρίων, Πολιτιστικός Όμιλος Ποντίων Θρυλωρίου, η Κερασούντα και το Γάρς. Το φεστιβάλ ακολούθησε παραδοσιακό ποντιακό γλέντι με ποντιακό φαγητό. Εσείς προάγετε τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του Πόντου και τα μεταδίδετε στη νέα γενιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα σας. Αμοιβές είναι και οι ευκαιρίες. Θα παρακαλούσα την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικών. Υπέρβασης ονομάζεται ο χώρος που παραχωρήθηκε στην αρχή να αποτελέσει μουσιακό χώρο των Ολυμπιονικών όλων των Παραολυμπιάδων. Η πρόταση έχει ήδη γίνει δεκτή κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ. Στην Παραολυμπιάδα του 2004 που ανοίγει τις πύλες της στις 17 Σεπτέμβρη, ο αγώνας για τη ζωή θα έχει σύμφωνα με τις προβλέψεις αποτέλεσμα την κατάκτηση τριών Ολυμπιακών μεταλλίων από αθλητές της Ξάνθης. Αυτό υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με κινητικά προβλήματα της Ξάνθης, ο κ. Αρσενίου. Με την κυρία Καριοφίλη στο Σίδνεϊ ήμασταν μαζί όταν ενημερώναμε 216 αποστολές. Για το θέμα. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, όλο ένα περισσότερο κερδίζει έδαφος ο αγώνας που κάνουν, η αναγνώριση του αγώνα που κάνουν τα άτομα με αναπηρίες. Και με την Παρολυμπιάδα πιστεύω ότι ακόμη και στη χώρα μας
θα έχουμε τη μεγάλη μεταστροφή. Διότι σε όλο τον πλανήτη οι Παρολυμπιάδες μετράνε πολύ περισσότερο από τις Ολυμπιάδες για την αγώνες για τη ζωή. Εσείς μέσα στο σύλλογό σας πόσα μέλη αριθμείτε και πόσα παιδιά από αυτά προετοιμάζονται, αν θέλετε, για τα meeting που θα οδηγήσουν τελικά στην Παρολυμπιάδα? Στο σύλλογο έχουμε εγγεγραμμένα μέλη πάνω από 200, αλλά τα νέα παιδιά που ασχολούνται και περιμένουμε πραγματικά μετάλλια είναι πρώτα ο Θεός, η Ξάνθη θα έχει 3 Ολυμπιακά μετάλλια. Σε ποια αθλήματα? Κολύμβηση στο δρόμο στα 5 χιλιόμετρα και τώρα από εκεί και μετά ίσως και κάπου αλλού. Στις υποδομές είστε ψηλά εδώ στην Ξάνθη για την προετοιμασία αυτών των παιδιών? Όχι. Περισσότερες φορές οι κολυμβητές έρχονται και γυμνάζονται στην Κομωτινή. Τις περισσότερες φορές. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Είναι δύσκολα αντικειμενικά να μιλάμε. Είναι δύσκολα και οικονομικά δεν είναι η κατάσταση καλή. Παράλληλα, ο κύριος Αρσενίου αναφέρθηκε στην ενημέρωση που έγινε στο Σίδνεϊ από την Ελληνική Αποστολή και τη Διευθύντρια Παραολυμπιακών Αγώνων, Ιωάννα Καρδιαφίλη, όπου σε 216 αποστολές από άλλες χώρες επισημάνθηκε ότι στην Παραολυμπιάδα της Ελλάδας θα γίνει μεγάλη μεταστροφή. Στο μεταξύ, μέλαθρον υπέρβασης ονομάζεται ο χώρος που παραχωρήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία για τα άτομα με κινητικά προβλήματα, τα οποία εκεί θα αφήνουν εφόσον επιθυμούν τα μετάλλια τους. Πριν να έρθω να κάνω το γλυκό, ήμουν στην Αρχαία Ολυμπία σε ένα συνέδριο το θέμα το πώς η Αρχαία Ολυμπία θα γίνει παγκόσμιος χώρος για όπου θα στεγάζονται οι αξίες. Εκεί με τα άτομα με κινητικά προβλήματα, τους Ολυμπιονίκες των Παρολυμπιάδων, τους εικαστικούς που ζωγραφίζουν με το στόμα, το πόδι και γενικά από το όλο το χώρο των ατόμων με αναπηρίες, φτιάχνουμε ένα μουσείο με την επωνυμία Μέλαθρο της Υπέρβασης. Το είχαμε πρωτοπαρουσιάσει στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια της Παρολυμπιάδας του 2000. Μέχρι του χρόνου πιστεύουμε ότι θα είμαστε πανέτοιμοι, διότι μετά τους αγώνες όλοι οι αθλητές θα περάσουν από την Αρχαία Ολυμπία. Και θα ζητήσουμε από όποιον θέλει να αφήσει το μετάλλιό του. Στην Παραλυμπιάδα του 2004 αρκετοί θα είναι αυτοί που θα αγωνιστούν από την Ξάνθη, αρκετοί αθλητές, προκειμένου να φέρουν φυσικά στη χώρα μας τα μετάλλια νίκης. Στους αγώνες ζωής, όπως λέγονται, απαιτείται όπως σε κάθε αθλητική αναμέτρηση πολύ καλή προετοιμασία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με κινητικά προβλήματα Περπατώ, ο κύριος Αλέξης Ταξιλδάρης, είναι ένας από αυτούς και μίλησε χθες στην τηλεόρασή μας. Η προετοιμασία μέχρι την 27η Σεπτέμβρη θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική. Εσείς ποιες διαδικασίες θα περάσετε και μέσα από ποια meeting μέχρι να έρθει και η τελική και υποθετή επισφράγηση για τους αγώνες? Ναι, όπως είπε και η κυρία Κρυφλά πιο πριν στο βίντεο που δείξατε, το ότι είσαι αθλητής με αναπηρία δεν σημαίνει ότι θα συμμετέχεις στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Για να φτάσω στο σημείο να συμμετέχω στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, θα πρέπει μέχρι του χρόνου, τέτοια εποχή, το Σεπτέμβριο μάλιστα, να τα πάω καλά σε 5 βασικά meeting. Ένα είναι το Πανευρωπαϊκό 27 Αυγούστου, ένα είναι τον Νοέμβριο και ένα είναι τον Μάιο, ένα Open στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις και από εκεί και πέρα άλλο ένα με 2 meeting που θα θέσει η Παραολυμπιακή Επιτροπή. Σε αυτά τα meeting θα πρέπει να πιάσεις τους χρόνους που έχουν σαν όριο για τους Παραολυμπιακούς και εκτός από αυτό θα πρέπει να είσαι μέσα στους 15 καλύτερους αθλητές της κατηγορίας σου, εκτός από τα όρια. Εάν όλα αυτά πάνε καλά και χωρίς κανένα πρόβλημα τραυματισμού έρθουμε σε αυτή την ημερομηνία, τότε θα έχω την τύχη να συμμετέχω στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Μιλούμε βέβαια για 18 αθλήματα τα οποία ουσιαστικά θα συμμετέχουν, θα δούμε στους αθλητές να συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, Αλέξη. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι με ποιο άθλημα εσύ ασχολείσαι? Ναι, εγώ ασχολούμαι με την κολύμβηση και κολυμπάω 50 μέτρα ύπτιο και 50 μέτρα ελεύθερο και 100 μέτρα ελεύθερο. Σε αυτούς λοιπόν τους αγώνες και σε αυτούς τους χρόνους που λίγο πολύ είναι προσδιορίσιμοι και γνωρίζεις ποιο ήταν το όριο ενδεχομένως στους προηγούμενους αγώνες, οι δικοί σου χρόνοι συμβαδίζουν με το επιθυμητό όριο? Ναι, μέχρι τώρα είμαι πολύ καλά με τους χρόνους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή, κατά πολύ πιάνω το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θέλω να πιστεύω ότι με την προετοιμασία που κάνω θα κατεβάσω ακόμα το χρόνο μου, αλλά άρα θα είμαι σίγουρα με τους αγώνες. Αλλά
Είναι πολλή δουλειά ακόμα και προπόνηση και πρέπει να έχει και τύχη κάποιος. Ένα παράδειγμα στον κόσμο, προσπαθούν να ανοίξουν καθημερινά τα μέλη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Καβάλας. Αποκορύφωμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε 5 χρόνια πριν, είναι και η έκθεση βιβλίου που πραγματοποιείται κάθε χρόνο αυτή την εποχή στο λιμάνι της Καβάλας με τη συμβολή πάντα των βιβλιοπολών του νομού. Τις πύλες της ανοίγει σήμερα η 5η έκθεση βιβλίου στην Καβάλα. Πρόκειται για ένα θεσμό πλέον για ένα 5ο βήμα της προσπάθειας που καταβάλει εδώ και μια πενταετία περίπου το Δημοτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας για την πνευματική ανάπτυξη του τόπου μέσα από το πρίσμα του βιβλίου. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 27 Ιουλίου από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 12 το μεσάνυχτα στο λιμάνι της Καβάλας. Αυτό σημαίνει ότι η έκθεση βιβλίου αυτή έχει πάρει τον δρόμο της, έχει χαράξει την πορεία της. Και σίγουρα τις επόμενες χρονιές θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο και θα φτάσει εκεί που οραματιζόμαστε. Σήμερα ξεκινάει λοιπόν η έκθεση, 17 του μηνός, από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 12 θα είναι οι ώρες λειτουργίας της, εδώ στο χώρο του λιμανιού της Καβάλας κοντά στα Ferryboat. Και οι παράπλευρες εκδηλώσεις που γίνονται φέτος έχουν όλες σχέσεις με το βιβλίο, είναι παρουσιάσεις βιβλίου, γίνονται στο αναψυκτήριο του κάστρου. Ήδη οι τρεις που γίνανε και χθες του κ. Παπαδρέου. Είχα σημείωσα πλήρη επιτυχία και από άποψη κόσμου, αλλά προσέφερα και πολύ όμορφες λογοτεχνικές βραδιές. Ο Σύλλογος συμμετέχει με 19 παρουσίες, οι οποίες είναι βιβλιοπολία του Συλλόγου και μέλη του Συλλόγου και με 2 παρουσίες καθαρά του Συλλόγου για να παρουσιαστούν οι καβαλιώτες συγγραφείς και λογοτέχνες με τα καινούργια του βιβλία, καθώς και τα βιβλία τα οποία παρουσιάστηκαν στις βιβλιοπαρουσιάσεις που οργάνωσε η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας και ο Σύλλογος Βιβλιοπολών κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Θα συμμετέχει και η Μητρόπολη φυσικά με το δικό της. Πάντα συμμετέχει και το βιβλίο της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππου, Νέα Πόλεως και Θάσου. Τώρα μπορούμε να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών πραγματοποιήθηκε χτες στην κεντρική πλατεία του οικισμού Θρυλωρίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Χορή που εκτείνονται από την Σινόπη μέχρι και τον Κάφκασο με τη συμμετοχή της Καστοριάς, του Αμίντεου και της Φλόρινας των Σερών παρουσιάστηκαν χτες στους πόντιους που κατέκτησαν το χώρο των εκδηλώσεων. Τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας της 15χρονης κοπέλας που έπιασε το διάβολο από τα κέρατα, που συνέτριψε το κακό με την απλότητα και τη μεγαλοσύνη της πίστης και της ψυχής της, γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Χθες βράδυ στον ήμερο, πλήθος πιστών συνέρε μέχρι αργά το πρωί στην Αγία Μαρίνα Θρυλωρίου τελέσει τη Θεία Λειτουργία στον έθριο χώρο. Η Αγία Μαρίνα τι ήταν? Η Αγία Μαρίνα ήταν κόρη ενός πάμπλου του αρχιερέου Συντολολάτρη. Ήταν ορφανή από μητέρα, άρχια από πλούσια οικογένεια. Πιστοί κάθε ηλικίας ήρθαν σήμερα για να κοινωνήσουν, να ανάψουν ένα κερί, πιστοί σε ένα τάμα που έκαναν. Θα σας ρωτήσω, σήμερα να ανάψετε κεράκι στην Αγία Μαρίνα? Ναι. Το συνηθίζετε κάθε φορά αυτό? Ναι, ναι, είναι κοντά μας. Εσύ φίλησες στην εικονίτσα? Ναι. Ναι. Κοινώνησες κιόλας, μετάλαβες? Ναι. Τι άκουσες σήμερα για την Αγία Μαρίνα να λέει ο Κύριος εκείνος? Πράγματα, ότι ήταν πιστή στο Χριστό πάρα πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά, να σας ρωτήσω. Ήρθατε σήμερα για την Αγία Μαρίνα, έτσι δεν είναι? Ναι. Από το Θρυλόρι είστε ή από την Κομωτινή? Αρίσβη. Από την Αρίσβη. Πόσα χρόνια ερχόσαστε εδώ για να ανάψετε ένα κύριε? Δεν άναψα εγώ το χωτάμο και έρχομαι κάθε χρόνο. Γιατί στην Αγία Μαρίνα? Γιατί έτσι κάποτε τούμπαρε ο γιος μου και από τότε έτσι καλό μου έρχεται να έρχομαι. Εδώ και πόσα χρόνια? Εδώ και 10. Η Αγία Μαρίνα Θρυλωρίου έχει τη δική της ιστορία. Κάτοικοι του οικισμού μιλούν για μια ηλικιωμένη γυναίκα που φανερώθηκε πριν 20 περίπου χρόνια στο δρόμο ενός χωριανού του. Φανερώθηκε σε έναν γέρο αυτή η Αγία Μαρίνα και αυτός με τη δύναμη που είχε και λίγο το χωριό που βοήθησε και χτίστηκε. Είναι πάνω από τη στροφή έξω από το Σαψί και έβγαινε μέχρι εδώ πάνω τη γέφυρα. Την έχει δει και είναι σε μορφή γριάς. Και έρχεται κάθε χρόνο από όπου και αν έρχεται εδώ στην Αγία Μαρίνα. Αυτή η δοξασία συνεχίζει να υπάρχει και στις μέρες. Η δοξασία φανερώθηκε μετά από το εκκλησάκι που δημιουργήθηκε εδώ στο νομό μας. Και βγαίνει εδώ ένας γέροντας πέρσι που ήταν, είδε ότι η Αγία Μαρίνα.
νομό μας και βγαίνει εδώ και στο κάτω στην Ήμερο. Είναι σε δύο μέρη η Μαρίνα. Έρχεται συνέχεια εδώ. Σε όλες αυτές τις χρονιές φαντάζομαι ότι έρχεστε κι εσείς, έχετε ακούσει ανθρώπους να λένε ότι έρχονται εδώ γιατί υπάρχει ένα τάμα για εκείνους, για τις οικογένειες. Εδώ ανέφερε πέρσι, πρόπερσι, ένας ότι είδε το Χριστό να έρχεται από δυτικά προς ανατολικά στην εκκλησία. Μια μέρα και έφερνε εικόνες εδώ έξω. Αυτό συνέβη και πρόπερσι. Πιστεύετε εσείς στα θαύματα και στην παρουσία των Αγίων και του Κυρίου? Προσωπικά πιστεύω. Πιστεύω μόνο με τη διαφορά ότι δεν θέλω να δημιουργείται προσωπικό. Ένα υπαίθριο παζάρι είχε στηθεί στον αύριο χώρο. Λάδι, πετσέτες, μια μπλούζα πολλούνταν κατά το έθιμο. Τα χρήματα θα πήγαιναν στο παγκάρι της εκκλησίας. Έχουμε εδώ παζάρι? Ναι, ναι, βάζουμε στη δημοπρασία αυτά που φέραν τα δώρα. Τι δώρα έχουμε σήμερα? Πετσέτες, έχουμε λάδια, έχουμε και τι δεν έχουμε. Πάρε 7,5 από μένα. Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας παρακολουθήσαμε το φεστιβάλ Αγιακών Χωρών στον οικισμό του Θρυλωρίου και μόλις τώρα παρακολουθήσαμε τους πολλούς χριστιανούς, τους δεκάδες εκατοντάδες χριστιανούς που πήγαν στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας στο Θρυλώριο και ακούσαμε για τα τάματά τους αλλά και την μεγάλη και πολύ πίστη που έχουν στην Αγία Μαρίνα. Η ανάγκη για την εξασφάλιση του καθημερινού μεροκάματου τους οδηγεί πολλές φορές ατέλειωτες βόλτες στις γειτονιές των οικισμών αλλά και των μεγάλων δήμων. Μιλάμε για τους πλανόδιους. Η παραγωγή φρούτων με πολύ μεγάλα αγροτικά αυτοκίνητα και διαβοής διαφημίζουν την πραμάτια τους. Ο Σερίφ Μεμέτ από τη Σαλμόνη, από τα πρώτα χρόνια της ωριμότητάς του, θυμάται τον εαυτό του να τρέχει στα παζάρια και τις γειτονιές. Από αυτά συντηρούνται δύο οικογένειες. Στους δρόμους αναγκάζονται και βγαίνουν οι παραγωγοί για να πουλήσουν την παραγωγή τους, αφού είναι η μόνη λύση ώστε να βγάλουν κάποιο μικρό κέρδος και να μπορέσουν να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και ο κύριος Σερίφ Μεμέτ από τη Σαλμόνη, που πηγαίνει καθημερινά είτε στα διάφορα παζάρια του νομού, είτε σε συγκεκριμένα σημεία της Κομωτινής για να πουλήσει τα φρούτα που παράγει. Από αυτή την παραγωγή, όπως λέει και ο ίδιος, συντηρούνται δύο οικογένειες και οι δύο υπάλληλοι που έχουν για να τους βοηθούν. 2,5-5 ευρώ τα δίνουμε. Και είναι ροδάκινα. Νεκτέρνια, ροδάκινα, ναι. Είμαστε από εδώ, από τη Σαλμόνη, εντόπια παραγωγή μας είναι. Λίγο σαν ακριβά φαίνεται, αλλά τι να κάνουμε, επειδή είναι λειψιά φέτος, οι τιμές τα μανάβια πιο πολύ ακριβά, 3-3 ευρώ, μέχρι 4,5 ευρώ τα δίνουν. Επειδή είμαι παραγωγός, εγώ 2 ευρώ το κιλό το δίνω. Εσείς τα παράγετε δηλαδή? Μάλιστα. Πουλάτε κιόλας? Και παράγουμε και πουλάμε. Συνήθως πού πάτε να τα πουλήσετε, στην Κομωτινή, πάντα έρχεστε? Στην Κομωτινή και τα παζάρια. Σαπτσί και Σταγανή, προπαντός εδώ στην περιφέρεια μας. Κέρδος βγαίνει, τα έξοδα βγαίνουν? Κοίταξε, παραγωγός τι κέρδος θα βγάλει. Πέρσι είχαμε 2.000 δέντρο έχω εγώ. Πέρσι 10 Απριλίου μας καθάρισε. Ούτε ένα κιλό δεν πουλήσαμε. Φέτος δυστυχώς, εμείς εδώ Βόρεια Ελλάδος, είμαστε καλύτερα. Στην Άουσα δεν υπάρχει τίποτα. Χτύπησε πάλι 10 Απριλίου στην Άουσα έως εκεί. Είμαστε. Τι θα πούμε παραπάνω. Όταν λέτε καλά, εννοείται ότι βγαίνει και κέρδος. Εντάξει, βγαίνουν τα έξοδα, βγαίνει και κέρδος. Βγαίνει βέβαια. Άμα πουλάς 2 ευρώ το κιλό, βγαίνει. Οικογένεια έχετε? Οικογενειακώς δουλεύουμε αυτά. Και αφού δροσιάσαμε από τα πολλά φρούτα των αγωγών, καήκαμε ωστόσο από τις τιμές τους. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο. Θα καούμε και εκεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μας, κυρίες και κύριοι. Από εμάς, καλή σας νύχτα.